Στο θέμα, ο κύριος Μάριος Σαλμάς, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Κύριε Σαλμά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρίτο. Και ένας εκ των 11 που υπέγραψαν το κείμενο αυτό με τα 7 σημεία, τις 7 ερωτήσεις. Λοιπόν, το ερώτημα που γεννάτε για να ξεκινήσω μπαίνοντας στο πετσί της υπόθεσης εξ αρχής είναι γιατί τώρα. Γιατί τα προβλήματα αυτά προϋπήρχαν, δεν ξεκίνησαν σήμερα. Θα μου επιτρέψετε πριν πω, επειδή ήμουν κοινωνός της ομιλίας του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Γιαννούλη, ο οποίος μίλησε με λόγια παξιωτικά. Μίλησε για πολιτική δειλία, για αφωνία τα προηγούμενα χρόνια. Ένας βουλευτής που εγώ δεν τον... πρέπει να σας πω ότι δεν ήξερα και το όνομά του. Μίλησε απαξιωτικά για 11 βουλευτές που συνολικά αθροίζουμε 200 χρόνια κοινοβουλευτική εμπειρία και θητεία. Καμιά φορά, ξέρετε, η ασέβεια είναι σημαντικό. Εγώ δεν σχολιάζω συναδέλφους ποτέ. Είναι ίδιων ανθρώπων που έχουν πτωχά επιχειρήματα και που προφανώς αισθάνονται άβολα να εκπροσωπούν ένα κόμμα που καταραίει στις δημοσκοπήσεις και ουσιαστικά είναι υποδιάλυση. Συνεπώς, δεν θα απαντήσω με χαρακτηρισμό, διότι στην πολιτική αντέξαμε και οι 11 επί δεκαετίες και έχουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, ακριβώς επειδή παράγουμε πολιτική και δεν κάνουμε κρίσεις ανθρώπων. Μιλάμε για πολιτικές. Η συγκεκριμένη ερώτηση, κύριε Χαρίτο, ήταν έκφραση πολιτικής άποψης ως συνταγματικά και από τον κανονισμό της Βουλής υποχρεούνται άπαντες οι βουλευτές όλων των κομμάτων συμπεριλαμβανομένων και της συμπολίτευσης. Είναι θεσμική υποχρέωση να συμμετέχεις στον κοινοβουλευτικό έλεγχο εκτός από το νομοθετικό έργο. Και αυτή επειδή... η εικόνα όμως, επιτρέψτε μου ένα ερώτημα που σχετίζεται άμεσα με το που βρισκόμαστε σήμερα. Το που βρισκόμαστε σήμερα δεν ήταν προδιαγεγραμμένο ήδη από τον Νοέμβριο του 2023 με τον ερχομό του Ηρακλή 3 που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και το ψήφισαν στο σύνολό του τα κόμματα, αν θυμάμαι καλά, με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα, για τα δάνεια, τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, τους servicers. Αυτά δεν είχαν φανεί από τότε. Κοιτάξτε, η απάντηση του Υπουργού, την οποία δεν την είδαμε μέσω της Βουλής, αλλά δεχόμαστε ότι είναι αυτή που διέρευσε σε δημοσιογράφους, λέει ότι μειώθηκαν τα κόκκινα δάνεια για τις τράπεζες. Σωστά. Και μειώθηκαν τα κόκκινα δάνεια για τις τράπεζες, αφού τα μεταβίβασαν σε εταιρείες. Τα ξεφορτώθηκαν στους σέρβισες. Απόκτησης των δανείων και οι σέρβισες διαχειρίζονται αυτά τα δάνεια που πήραν με μια μεγάλη κουβέντα πώς τα πήραν οι εταιρείες απόκτησης των κόκκινων δανείων. Το θέμα μας όμως δεν είναι μόνο αυτό. Να συγκριθούμε, για παράδειγμα, με το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, μέτρο μας δεν έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνησή του. Εμείς έχουμε τους πολίτες που μας λένε θέματα που αντιμετωπίζουν όλοι που μας ακούν τώρα. Μας ακούν άνθρωποι που έχουν κόκκινα δάνεια. Και πρέπει να βρουν την Ίντρουμ, για παράδειγμα, έναν σέρβισερ. Να τις πούνε ότι εμείς είχαμε δικαστήριο και να σου δώσουμε τη δικαστική απόφαση. Δεν μπορούν, δεν σηκώνουν τηλέφωνα, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία και να πας στα γραφεία δεν σε δέχονται. Και οι άνθρωποι κινδυνεύουν, βλέπουν να πληστηριάζονται οι περιουσίες τους, χωρίς να μπορούν καν να μπουν σε έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό που δεν είναι υποχρεωτικός για τις τράπεζες. Για το δημόσιο είναι και τον ΕΦΚΑ. Για τις τράπεζες όμως δεν είναι σε όλους. Με αποτέλεσμα, πριν φτάσουν να πληστηριάζονται τα σπίτια τους, να τους ζητάνε προκαταβολές υψηλότατες εταιρείες που αγόρασαν τα ακίνητά τους στο 1/5 και 1/10 της πραγματικής τους αξίας και πολλές φορές οι τράπεζες τους τα παραχώρησαν ενώ είχαν εξασφάλιση εμπράγματο δικαιώματος περίπου και 80%. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που αφορά στο παρελθόν. Εμείς όμως τι λέμε πολιτικά. Τι λέμε πολιτικά. Είπαμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα, στην τελευταία συνεδρίαση, στον Πρωθυπουργό, τίμια, καθαρά, μπροστά σε ένα θεσμικό όργανο, ότι θέλουμε να στρέψουμε την προσοχή μας, το είπα προσωπικά, στους πολλούς. Γιατί θεώρησα ότι οι πολλοί πρέπει να τύχουν περισσότερης σημασίας από τις πολιτικές μας. Στα πλαίσια αυτά, ένα βασικό πρόβλημα των πολλών είναι τα κόκκινα δάνεια. Άρα, είναι το βασικό ένα πρόβλημα της κοινωνίας. Το οποίο, καλά, και σας το λέω, δεν είναι να το εκμεταλλευτεί ένα κόμμα ή μια παράταξη. Αυτό είναι λάθος. Προσπάθησαν όλο αυτό το διήμερο, είδα αντιπροσώπους
πολιτικούς της αντιπολίτευσης να πούνε αυτό το λέγαμε εμείς, το κάναμε εμείς. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα μόνο πολιτικής αντιπαράθεσης. Κάνουμε ένα λάθος εμείς οι πολιτικοί. Αυτό που λέτε εσείς θέλω να καταλάβω. Όλοι εμείς οι βουλευτές όλων των κομμάτων εκφράζουμε τους ίδιους ανθρώπους. Αυτούς τους ανθρώπους που για κάποιους λόγους δυσκολεύτηκαν να ξεπληρώσουν το δάνειό τους. Και τώρα βρίσκονται σε δύσκολα. Και προσπαθεί ο καθένας με τον δικό του τρόπο να το αναδείξει και να βρει λύση. Μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Βεβαίως. Απλά και λαϊκά για να γίνει κατανοητό. Βεβαίως. Αυτό που θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε, αυτό που θέλετε εσείς να βγάλετε αυτή τη στιγμή με αυτά τα ερωτήματα που υπάρχουν, με τα 7 σημεία, είναι στην κατεύθυνση πια. Ότι ξέρεις, αυτό που ψηφίσαμε τον Νοέμβριο του 2023 ήταν στη λάθος κατεύθυνση, δεν απέδωσε. Χρειάζεται παρέμβαση, ούτως ώστε πλέον να προστατευθεί η κοινωνία. Γιατί βλέπουμε ότι έρχεται μια τροποποίηση στον Ηρακλή 3 τώρα, με 900 εκατομμύρια επιπλέον, ένα δις κοντά. Όταν έχουμε δώσει 20 δις. Η οποία είναι στην ίδια κατεύθυνση με το προηγούμενο. Έτσι, δηλαδή, πάλι τις τράπεζες προστατεύει και όχι τους δανειολήπτες. Ένα είναι σίγουρο. Ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 19 βελτίωσε κατά πολύν νομοθετικά και θεσμικά όλες εκείνες τις διαδικασίες υπέρ των δανειοληπτών. Αυτό είναι αποδεκτό και λειτουργεί. Άρα γιατί η επιστολή τότε. Θα σας πω γιατί. Το να κάνεις νόμους και να φτιάξεις θεσμικό πλαίσιο δεν σημαίνει ότι λειτουργεί και εφαρμόζεται και τηρεί το νόμος από τις εταιρείες απόκτησης δανείων και από τις εταιρείες διαχείρισης. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Επομένως, είναι άλλο να απαντάει ο Υπουργός ότι ναι, έχω όλο το θεσμικό πλαίσιο, όλο το νομοθετικό, έφτιαξα τους νόμους και υποθέτω ότι επειδή φτιάξαμε τους νόμους λειτουργούν και όλα καλά. Δεν λειτουργούν, ερχόμαστε και του λέμε, δεν λειτουργούν όλα καλά. Για παράδειγμα, έρχονται πολίτες και μας λένε, εμένα το ακίνητό μου έκανε 100.000. Είχα πληρώσει, είχα εξασφάλιση το σπίτι μου που έκανε 80.000. Πουλήθηκε 20. Και τώρα μου το ζητάνε να δώσω 100. Όταν προσπαθώ να βρω τρόπο και ρύθμιση, δεν μπορώ να βρω άκρη με αυτούς. Μας λένε τελικά πληστηριάστηκε το σπίτι και ήρθε μία εταιρεία, μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, με μέτοχο την τράπεζα που πούλησε το δάνειο στο ΦΑΝΤ. Προσέξτε τώρα. Και το αγόρασε η τράπεζα αντί για 20-60, χωρίς το ΦΑΝΤ αυτό το κέρδος στα 40 να πληρώσει φόρους. Γιατί τα ΦΑΝΤ αυτά έχουν έδρα στην Ιρλανδία. Άρα, πρέπει να τα αφήσουμε έτσι, αυτό μισό λεφτάκι. Αυτό πρέπει να το αφήνουμε επειδή μειώθηκαν και είχαμε εξοδικαστικό συμβασμό για 22.000 οφειλέτες στο 1 εκατομμύριο που έχουμε. Άρα, στο διατάφτα. Στο διατάφτα θέλουμε περισσότερη προσοχή και φροντίδα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει μια βελτίωση, μια βελτιωμένη έκδοση του Ηρακλή 3 που έχει έρθει προς διαβούλευση αυτή τη στιγμή και θα χρειαστεί κάποια στιγμή να ψηφιστεί και αυτή. Εκεί που στέκεται. Θα το στηρίξετε, θα το ψηφίσετε. Ό,τι είναι προς τη θετική κατεύθυνση για τους δανειολήπτες. Το έχετε μελετήσει, φαντάζομαι. Έχει αναρτηθεί, το έχετε μελετήσει. Θα δούμε τον νόμο, γιατί από την ανάρτηση μέχρι τον νόμο έχει μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Όμως το ότι εγγυάται το δημόσιο για τα κόκκινα δάνεια εν πρώτης, αυτό είναι μια εξέλιξη θετική. Mm-hmm. Συνεπώς, όταν θα έρθει ο νόμος, νομίζω ότι θα τύχει της έγκρισής μας. Σημασία λοιπόν, για να κάνω μια ανακεφαλαίωση, γιατί είδα μια υποδοχή, μια εξαίρεση λίγους δημοσιογράφους που πραγματικά είπαν ότι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν μια συνταγματική τους υποχρέωση. Γιατί έχουμε το εξής στο πολιτικό και κοινοβουλευτικό βίο, κύριε Χαρίτο. Η κυβέρνηση έχει πάρει την νομοθετική πρωτοβουλία από τη Βουλή. Συμφωνούμε. Mm-hmm. Νομοθετεί η Βουλή, τυπικά ψηφίζει. Την νομοθετική όμως πρωτοβουλία την έχει η κυβέρνηση. Σπάνια βλέπουμε να την χάνει αποδοχής από την κυβέρνηση η νομοθετική πρωτοβουλία που έρχεται από τους βουλευτές, που είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι για να νομοθετούν. Συνεπώς, στρατηγικές πολιτικές διαχρονικά, σας λέω με την πείρα μου τώρα 24 χρόνια, αποφασίζονται κεντρικά, γίνονται νόμοι του κράτους, νομοσχέδια, και με την κομματική πειθαρχία έχεις δυσκολία, παρά το γεγονός ότι μπορεί να εκφράσεις διαφωνία σε μια ισοκομματική συζήτηση πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο, έχεις υποχρέωση να το ψηφίσεις, αλλιώς δεν έχεις θέση στο κόμμα. Έτσι λειτουργούν τα κόμματα. Όταν όμως αποφασίσεις ότι σε κάποιο σημείο πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση, αυτό αμέσως είτε ερμηνεύεται από αυτούς που τους βολεύει ανταρσία ή σου λέει η κυβέρνηση, μα και εσύ το έχεις ψηφίσει, άρα είσαι ο συνένοχος. Αυτός είναι ένας παραλογισμός και είναι, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο
πάσχει το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που διαφωνείς, το καταψηφίζεις και δεν έχεις καμία επίπτωση. Λοιπόν, επειδή βγήκατε έτσι μπροστά μαζί με άλλους 10, 11 συνολικά, υπογράψατε μία επιστολή με ερωτήματα προς τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, θέλω να δούμε μαζί δύο κάρτες. Η μία είναι μία κάρτα της Eurostat και έχει να κάνει με τον πληθωρισμό στη χώρα. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, στην ΔΕΘ, να μιλάει για έναν μειούμενο πληθωρισμό στην χώρα μας. Πάμε να δούμε λοιπόν την κάρτα της Eurostat, κύριε Καλοκαιρινέ. Με τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, τον Αύγουστο του 2024 βλέπουμε ότι είναι στο 3,2. Στην Ευρωζώνη στο 2,2. Τον Ιούλιο στη χώρα μας ήταν στο 3, ήταν 0,2% κάτω. Στην Ευρωζώνη ήταν στο 2,6, έχει πέσει 0,4 στην Ευρωζώνη, άρα είναι αντίστροφα τα μεγέθη εδώ, δηλαδή είναι μειούμενος στην Ευρωζώνη, δεν είναι στην χώρα μας. Αυτή είναι η μία κάρτα. Και να δούμε επίσης και την κάρτα, αυτός είναι ο πληθωρισμός των τροφίμων στη χώρα μας, 2,2 τον Αύγουστο, από 1,2 1% επάνω σε σχέση με τον Ιούλιο. Και να δούμε επίσης και την κάρτα για να έχουμε ένα συνολικό σχόλιο με την ακρίβεια που έχουμε, κύριε Καλοκαιρινέ, που είναι αυτή. Ποιο θέμα σας προβληματίζει περισσότερο? Ακρίβεια, τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια 34,5%. Έσοδα, εργασία, ανεργία, μισθή, συντάξεις 18%. Και τα έξοδα είναι εδώ, έσοδα-έξοδα. Η οικονομία το 15%. Όλα γύρω από την οικονομία είναι τα τρία πρώτα θέματα και από εκεί και κάτω είναι το ΕΣΥ, η δημογραφική υπογεννητικότητα, η πολιτική, το πολιτικό σύστημα, η παιδεία, η εκπαίδευση. Στις τρεις πρώτες θέσεις με συντριπτικά νούμερα, 34,5, 18 και 15, η οικονομία, η ακρίβεια. Είναι το μόνο πρόβλημα αυτό το οποίο περιγράψατε, το οποίο θεωρείτε ότι αφορά την και απασχολεί την κοινωνία, ή μήπως μία σειρά από ζητήματα δεν αποτελούν προτεραιότητα της κυβέρνησης? Με απασχολεί πολύ αυτό που κρύβεται πίσω από τη δημιουργία της ακρίβειας. Δηλαδή? Ακρίβεια υπήρχε πάντα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τώρα. Υπήρχε και επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, υπήρχε και επί Παπάγου, υπήρχε δεκαετίες. Mm-hmm. Πάντα υπήρχε. Η διαχείριση της ακρίβειας και η μεγένθηση και η δυσκολία αντιμετώπισης είναι κάτι που με απασχολεί. Όταν λέμε ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, όταν λέμε ακρίβεια στην ενέργεια, mm-hmm. όταν λέμε ακρίβεια στα φάρμακα, όταν λέμε ακρίβεια στην κινητή τηλεφωνία, όταν λέμε ακρίβεια στο πώς αγοράζει το κράτος υπηρεσίες από τους διαγωνισμούς, πρέπει να σας πω ότι έχω μεγάλο προβληματισμό. Να αρχίσω από το τελευταίο, μάλιστα. Διαχρονικά, για την ίδια υπηρεσία, το κράτος αγοράζει από διαγωνισμούς πλειοδοτικούς υπό υπηρεσίες του κράτους με διαφορετικούς όρους. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το Υπουργείο Πολιτισμού, όταν έβγαλε διαγωνισμό για να αναθέσει τα 100 κηλικία, έβαλε φωτογραφικούς όρους και έβαλε μόνο έναν που πέρασε και προκρίθηκε και πήρε το διαγωνισμό. Μια συγκεκριμένη εταιρεία. Μια συγκεκριμένη εταιρεία. Στην κατώτερη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπήρξε καν πλειοδοσία. Τι ήταν αυτό? Ποιος θα πουλάει καφέ και νερό στα κηλικεία των αρχαιολογικών χώρων? Mm-hmm. Με αυτό διαφωνώ. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι βουλευτής ενός κόμματος δεν έχω τη δυνατότητα να διαφωνήσω. Το είπα ευθέως στην κοινοβουλευτική ομάδα μπροστά στον Πρωθυπουργό. Το έθεσα κοινοβουλευτικά σε ερώτηση στην κυρία Μενδώνη. Και πρέπει να σας πω, είπα ότι το 2024 δεν μπορώ να δεχτώ ότι μόνο μία εταιρεία μπορεί να πουλάει νερά και καφέδες σε 100 κηλικία. Οι άλλες όλες έφυγαν με φωτογραφικές διατάξεις. Προσέξτε τώρα. Για το ίδιο προϊόν, τα κηλικία, το κάθε νοσοκομείο βάζει διαφορετική προδιαγραφή. Άλλη έχει το Αττικό για το ίδιο προϊόν, για ποιος θα πάρει την λειτουργία του κηλικίου. Άλλο έχει το Ευαγγελισμός, άλλο έχει το Πανεπιστημιακό στο Ρίο, άλλο έχει το Πανεπιστημιακό στα Γιάννενα. Για οτιδήποτε υπάρχει από το δημόσιο, δεν υπάρχουν κανόνες, δεν κάθισε αυτή η πολιτεία να πει. Εγώ για να εξοικονομήσω τα χρήματα του ελληνικού κράτους, θέλω παροχή υπηρεσιών, παροχή έργου. Έργα που είναι μέχρι ένα εκατομμύριο, μέχρι 100.000, 1-2. Μέχρι ένα εκατομμύριο, 1, 2, 3, 4 προδιαγραφές. Και να είναι κοινές. Αυτό λοιπόν επιτρέπει, όπως καταλαβαίνετε, να υπάρχει μια αβεβαιότητα και να μην μπορεί να αποκρουστούν μομφές ή υπονοούμενα
ότι το κράτος λειτουργεί πάντα σεβόμενο τα χρήματα του ελληνικού λαού. Σας είπα ένα παράδειγμα τελευταίο που δημιουργεί ακρίβεια. Που δημιουργεί... Μια τελευταία ερώτηση, μια σύντομη απάντηση, γιατί μας πιέζει ο χρόνος πλέον. Άρα θεωρείτε ότι χρειάζεται στο πλαίσιο που περιέγραψε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, μια κατάθεση απόψεων, ούτως ώστε να επικοινωνήσουν οι βουλευτές του κόμματος μέσα στο κοινοβούλιο τους προβληματισμούς τους και για άλλα θέματα, ενδεχομένως για το ΕΣΥ, για την παιδεία, δεν ξέρω γιατί. Κοιτάξτε. Δεν είναι αναμενόμενο ότι τον επόμενο μήνα θα βρείτε πιο ανεβασμένο τον πληθωρισμό. Mm-hmm. Όταν ο Υπουργός Υγείας αύξησε 800 φάρμακα. Όταν εμείς παλεύαμε να τα μειώσουμε για να σώσουμε τη χώρα το 2012. Άρα είναι αναμενόμενες και περισσότερες ερωτήσεις. Προσέξτε, υπάρχει, σας ξαναλέω, είμαστε σε ένα κόμμα που μας ενώνει μια ιδεολογία και οι αρχές του Κωνσταντίνου του Καραμαλή. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή την προσπάθεια δεν σημαίνει ότι όλοι συμφωνούμε με όλους σε όλα. Ο καθένας έχει δικές του αφετηρίες, δικά του βιώματα, δικά του όνειρα και δική του αντίληψη το πώς θα εξυπηρετήσει τις εντολές που μας δίνει ο κόσμος. Συνεπώς δεν θέλω να αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε εφεξής από εδώ και πέρα. Γιατί πιθανόν θα υπάρξουν κι άλλες. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε... στην κοινοβουλευτική ομάδα, ίσως να μην διέρευσε αυτό, όταν το είπαν οι βουλευτές, είναι δυνατόν εμείς να μην μπορούμε να κάνουμε επίκαιρες ερωτήσεις και να απαντάνε για θέματα κρίσιμα οι υπουργοί στους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Και είπε προς τιμήν του ότι βεβαίως θα καταθέτετε κι εσείς επίκαιρες ερωτήσεις που να συζητούνται στη Βουλή, ώστε να μπορείτε κι εσείς να παίρνετε την ευθύνη και να εφαρμόσετε πολιτική που θα σας απαντάει ο υπουργός για να έχει αποτέλεσμα υπαρκτό και μετρήσιμο υπέρ του πολιτικού και του κόμματος. Συνεπώς, επειδή θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες δραστηριότητες, δεν σημαίνει κατά ανάγκη αυτοί οι 11 βουλευτές. Αυτοί οι 11 βουλευτές, επειδή όλοι οι βουλευτές μιλάμε μεταξύ μας, ενωθήκαμε σε αυτό τον κοινό προβληματισμό. Είπαμε αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η εικόνα που περνάει προς τα έξω είναι ότι υπάρχει μια λογική, ως εδώ και μη παρέκει, από εδώ και πέρα πρέπει να χτυπήσουμε εμείς το καμπανάκι. Όχι, πρέπει να ακούστε. Εξάλλου είμαστε άνθρωποι που μιλήσαμε μερικοί εκ των 11 και στην κοινοβουλευτική ομάδα και είπαμε στον Πρωθυπουργό κάποιους προβληματισμούς. Γιατί δεν πρέπει να επαναγνωρίσουμε και αυτά που εισπράττουμε από την κοινωνία. Δεν είμαστε τώρα στο 40%, ενώ παίζουμε μόνοι μας πολιτικό παιχνίδι. Εγώ δεν σχολιάζω, σας είπα ποτέ, την αντιπολίτευση. Εγώ θέλω σοβαρά κόμματα για να δημιουργείται ανταγωνισμός πολιτικός και να γίνεται πολιτική. Εδώ φτάσαμε τώρα. Ο κόσμος, όταν αποστρέφεται, βλέπει εικόνες σε μέρος του πολιτικού συστήματος που τον απογοητεύει, να ξέρετε, στενοχωριέται, μας παίρνει όλους η μπάλα. Συνεπώς, πρέπει όλοι να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να ανακτήσουμε την αξιοπρέπεια του πολιτικού συστήματος. Μάριος Αλμάς, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία του και για την κουβέντα αυτή.